Πολύ ωραία. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τη φλεγμονή στα αυτοάνωσα νοσήματα. Οι ταυτοάνωσα νοσήματα που εξ ορισμού χαρακτηρίζονται από τη χρόνια φλεγμονή. Σε ασθενείς με αυτοάνωσο λοιπόν, νόσημα το συντροπητικό του σύστημα δεν μπορεί να διαχωρίσει τους ιστούς του οργανισμού σε σχέση με ξένα στοιχεία. Οπότε παράγει αντισώματα και αυτά επιτίθενται σταδιακά, δηλαδή οδηγούν, ξεκινάνε μια διαδικασία επίθεσης του νοσοποιητικού συστήματος σε διαφορετικά όργανα και ανάλογα με το όργανο που πλήττεται, δηλαδή όπου προσκολούνται τα αντισώματα που παράγονται, τα αυτοαντισώματα, πηγαίνουν και λευκά αιμοσφαίρια, απελευθερώνουν και κάποιες ουσίες κυτοκίνες που κάνουν τοπική φλεγμονή και έχουμε μια συνεχόμενη βλάβη σε διαφορετικά όργανα. Ορμόνες και κυτοκίνες που απελευθερώνονται από το σημείο της φλεγμονής επιδρούν στη λειτουργία του οργανισμού συνολικά, δεν επηρεάζουν δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο όργανο και εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως είναι έντονη κόπωση και χαμηλά επίπεδα ενέργειας που δεν υποχωρούν με την ξεκούραση, ενώ φυσιολογικά κάποιος θα πρέπει να ξεκουράζεται και να ανακτά τις δυνάμεις του. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια κόπωση που συνοδεύεται από μια εξάντληση και από μια υπερένταση. Μπορεί να εκδηλωθεί με χρόνιο πόνο, να έχουμε πια σήματα σε αρθρώσεις, σε μύες και τένοντες, να υπάρχουν αλλαγές στη διάθεση, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή να υπάρχει μια εναλλαγή μεταξύ υπερένταση, εκνευρισμού ή μελαγχολίας, να έχουμε διαταραχές στη λειτουργία του γαστρικού, δηλαδή το έντερο και το στομάχι, να υπάρχει κοιλιακή διάταση, γαστροσφαγική παλινδρόμηση με καύσο, καούρες, δυσκυλιότητα ή ακόμη και διάρρειες, αυξημένη αναπόθεση σπλαχνικού λίπους. Αυτό οφείλεται στην αντίσταση στην ινσουλίνη, που είναι βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη των αυτοάνωσων ασθενειών και οδηγεί τελικά στην απόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα, που συνοδεύεται και με επιδείνωση της εικόνας, γιατί το ίδιο το λίπος παράγει ουσίες που είναι προφλεγμονώδεις και επιδεινώνει επιπλέον την αντίσταση στην ινσουλίνη και επιδεινώνει επιπλέον τη φλεγμονή αυτή η διαδικασία. Ο πόνος, η φλεγμονή λοιπόν είναι μια προσπάθεια του οργανισμού να επιδιορθώσει μια βλάβη και αυτή. Τι έχει μια λογική, δηλαδή ο πόνος έχει στόχο την προστασία του μέρους του σώματος που έχει πληγεί, ώστε να μην το χρησιμοποιήσουμε και να το προφυλάξουμε μέχρι αυτό να επωληθεί από τον οργανισμό. Το πρίξιμο, το ίδημα δηλαδή, όταν και η ερυθρότητα και η θερμότητα οφείλονται στην αυξημένη αίματωση. Έχουμε δηλαδή μια διαστολή όπου το σώμα μας στέλνει περισσότερο αίμα στο σημείο που έχει υποστεί μια βλάβη και τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων στους ιστούς που πρέπει να επιδιορθωθούν και τη συλλογή των υπολοιμάτων και των κυττάρων που έχουν καταστραφεί και μικροβίων που μπορεί να έχουν πάει στην περιοχή. Ο στόχος της φλεγμονής είναι επούλωση μια βλάβης. Φυσιολογικά, η ολοκλήρωσή της διαδικασίας της επούλωσης καταλήγει και σε επίλυση της φλεγμονής. Εδώ βλέπουμε με πράσινο χρώμα τη φυσιολογική διαδικασία της φλεγμονής, όπου έχουμε μια φάση της έναρξης της φλεγμονής με τα συμπτώματα που είπαμε και σταδιακά η φλεγμονή φυσιολογικά οδηγείται σε επίλυση και επούλωση του ιστού ή του οργάνου που έχει πληγεί. Ενώ με την καφέ κόκκινη γραμμή βλέπουμε πως η φλεγμονή δεν μπορεί να επιληθεί και μέσα από εξάρση και υφαίσθηση έχουμε μια χρόνια φλεγμονή και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ατόμου. Η βλάβη μπορεί να προκύψει μετά από ένα τραυματισμό ή μια λίμωξη, έχει συνήθως περιορισμένη διάρκεια. Οπότε φυσιολογικά η φλεγμονή λοιπόν ξεκινάει, επουλώνεται και περνάει. Στα αυτοάνωσα λοιπόν νοσήματα, με βάση τους μηχανισμούς που είδαμε πριν, δηλαδή όπου έχουμε συνεχή παραγωγή αυτοαντισωμάτων και επίθεση του νοσοποιητικού στα όργανα και στους ιστούς, η βλάβη είναι συνεχής. Στα αυτοάνωσα το νοσοποιητικό λοιπόν επιτίθεται στους ιστούς και στα όργανα που δεν αναγνωρίζει, συνεχόμενα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό προκαλεί χρόνια φλεγμονή και τη σταδιακή καταστροφή του οργάνου που πλήττεται. Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η αντιμετώπιση της φλεγμονής επικεντρωνόταν κυρίως στη διακοπή της, με τη χρήση αντιφλεγμονώδων φαρμάκων, κορτιζόνης, ενσοκατασταλτικών και βιολογικών παραγόντων. Οπότε, αυτό που συνέβαινε, ένας ασθενής έχει ένα χρόνιο αυτοάνωσο νόσημα, αυτό έχει μια φλεγμονή, μπορεί να είναι στον θυροειδή, οπότε να έχουμε φλεγμονή στον θυροειδή αδένα και να έχουμε νόσο του Χασιμότο, μπορεί να είναι σε αρθρώσεις, μπορεί να είναι στο γαστρικό, να έχουμε μια φλεγμονώδη νόσημα του εντέρου, μπορεί να είναι στο κεντρικό νευρικό. Μέχρι και λίγο καιρό πριν, λίγα χρόνια, η μόνη προσπάθεια αντιμετώπισης αφορούσε τη διακοπή της φλεγμονής μέσα από τη χορήγηση διαφορετικών φαρμακευτικών αγωγών. Ξεκινούσαμε με κορτιζόνη σε υψηλές δόσεις, ανοσοκαταστολή, αυτά όμως είχαν αρνητικές μεταβολικές επιπτώσεις, μπορούσε δηλαδή να προκληθεί μέχρι και διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγιακός κίνδυνος και οστεοπόρωση, διαταραχές της διάθεσης, αύξηση του σωματικού βάρους, αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων. Στα αλήθεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς αισθάνονται ότι η θεραπεία μπορεί να είναι χειρότερη από την νόσο.
Νέα στοιχεία λοιπόν που έχουν προκύψει κατά την τελευταία δεκαετία μας λένε ότι η απλή διακοπή της φλεγμονής δεν αρκεί για να επιστρέψουν οι ιστοί στη φυσιολογική τους κατάσταση. Αυτή η προσέγγιση αγνοεί την άλλη όψη του νοσήματος φλεγμονής, την επίλυση και την αποκατάσταση της βλάβης. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα είναι ότι χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε για τη διαχείριση οξείας φάσης της φλεγμονής, αλλά παράλληλα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και τους φυσιολογικούς μηχανισμούς επούλωσης του οργανισμού και την ολοκλήρωση, δηλαδή την επίλυση της φλεγμονής. Κατά την τελευταία δεκαετία, λοιπόν, έχει αναδειχθεί σημασία της επίλυσης αντί για τη διακοπή της στην αντιμετώπιση των αυτόνωσων νοσημάτων. Αυτή η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να αλλάξει πλήρως την πορεία της υγείας των ασθενών με αυτοάνωσο, δίνοντας έμφαση στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών αντί για την καταστολή και μόνο των συμπτωμάτων. Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, όπως είπαμε, πιστεύουμε ότι τα αυτοάνωσα οφείλονταν κυρίως στη δυσλειτουργία του νοσοποιητικού. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι το νοσοποιητικό δυσλειτουργεί, δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχωρίσει τους δικούς του ιστούς από ξένα στοιχεία, τους επιτίθεται και τα καταστρέφει. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι και τα ίδια τα κύτταρα που πλήττονται, δηλαδή τα κύτταρα του θυροειδή, των αρθρώσεων του δέρματος ή ανάλογα με τους ιστούς που πλήττονται, ότι τα ίδια τα κύτταρα έχουν υποστεί αλλοιώσεις, οπότε δυσκολεύουν το ίδιο το νοσοποιητικό να τα αναγνωρίσει, γιατί έχει αλλάξει και η μορφολογία τους, αλλά και η βιοχημική ισορροπία τους. Τα αυτοάνωσα λοιπόν είναι νοσήματα που προκύπτουν κυρίως από αλλοιώσεις που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, με ελλείψη του οργανισμού και με τη διατροφή. Η ελλείψη σε μικροθρεπτικά συστατικά, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η διαταραχή του μικροβιώματος, η μειωμένη ικανότητα επούλωσης του οργανισμού, που διαρκούν για πολλά χρόνια, προκαλούν αλλαγές στη φυσιολογική σύσταση των κυττάρων και δυσκολεύουν την αναγνώρισή τους από το νοσοποιητικό σύστημα. Οι αλλαγές και οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση αυτοάνωσων νοσημάτων οφείλονται για το 75% για αυτά τα νοσήματα. Πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι είναι κυρίως κληρονομικά τα αίτια ή ότι συνδέεται κυρίως με το στρες, αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος ζωής, η ελλείψη του οργανισμού και οι μεταβολικές διαταραχές είναι που δημιουργούν αυτό το περιβάλλον, ώστε μια στιγμή στρες να λειτουργήσει ως διακόπτης, ως μηχανισμός πυροδότησης και να εκδηλωθεί ένα αυτοάνωσο νόσημα. Παράλληλα, λοιπόν, οι ίδιες μεταβολικές διαταραχές προκαλούν υπερδραστηριότητα του νοσοποιητικού, δηλαδή από τη μία πλευρά, όπως είπαμε, αλλοιώνουν τη μορφολογία των κυττάρων και των ιστών, και από την άλλη, έχουμε μια υπεραντίδραση του νοσοποιητικού συστήματος, το οποίο παράγει αυτοαντισώματα και επιτίθεται σε δικά του όργανα και ιστούς, τα οποία δεν θα έπρεπε να επιτεθεί, αντιθέτως, θα πρέπει να τα προστατεύσει. Ο εντοπισμός και η διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών που οδήγησαν στην αλλοίωση των ιστών και στη δυσλειτουργία του νοσοποιητικού επιτρέπει την επίλυση της φλεγμονής και την επούλωση των ιστών. Ο χρόνος παρέμβασης και η ικανότητα των διαφορετικών ιστών να επουλώσουν διαμορφώνουν τον βαθμό ανταπόκρισης. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα επέμβουμε κατά την εκδήλωση και αν προλάβουμε και πριν την εκδήλωση ενός αυτοάνωσου να εντοπίσουμε ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που μπορούν να οδηγήσουν ή έχουμε ήδη ένα αυτοάνωσο, όσο πιο γρήγορα παρέμβουμε, τόσο καλύτερα και τόσο μικρότερη είναι η βλάβη που έχει προκύψει το όργανο. Απ' την άλλη, διαφορετικά όργανα έχουν διαφορετική ικανότητα ανάπλασης. Το δέρμα, για παράδειγμα, ή ο βλενογόνος του γαστρικού είναι ιστοί οι οποίοι έχουν μεγάλη ικανότητα ανάπλασης, οπότε εφόσον δεν έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορούν να αναπλαθούν με μεγάλη επιτυχία και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία. Άλλα όργανα, όπως ο θυροειδής, για παράδειγμα, ή το κεντρικό νευρικό σύστημα, έχουν πολύ χαμηλό ή πολύ αργό ρυθμό ανάπλαση, οπότε όσο πιο γρήγορα επέμβει κανείς, τόσο καλύτερα είναι το αποτέλεσμα. Διαφορετικοί λοιπόν ιστοί επιδεικνύουν διαφορετική ικανότητα επούλωσης. Σε νοσήματα που αφορούν το θυροειδή, το νευρικό σύστημα και τα όργανα με αργό ρυθμό ανάπλασης, η πρώην παρέμβαση επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν διαχειριστούν οι ελλείψεις και οι μεταβολικές διαταραχές που οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτής της ομάδας νοσημάτων, η πορεία τους προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση μέσα από εξάρσεις και εφέσεις. Σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονή, είναι κοινές οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά λόγω των διαταραχών της λειτουργίας πέψης και στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, χρόνιας λήψης φαρμακευτικής αγωγής, δηλαδή οι ίδιες φαρμακευτικές αγωγές και επηρεάζουν το γαστρικό πολλές φορές, αλλά και δημιουργούν και αυξημένες ανάγκες σε μικροθρεπτικά και βιταμίνες που χρειάζεται για το μεταβολισμό αυτών των ουσιών. Κοινές ελλείψεις είναι σε βιταμίνες, σε μεταλλικά στοιχεία, σε αμινοξέα, σε ωμέγα λιπαρά οξέα που ρυθμίζουν τη φλεγμονή. Έχουμε πολύ συχνά σχεδόν πάντα αλλίωση σημαντική του μικροβιώματος, αντίσταση στην ινσουλίνη, διαταραχή στην διαχείριση της φλεγμονής,
χαμηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η οξείδωση είναι μια διαδικασία, είναι πρόκειται για βλάβες που προκύπτουν σε κυταρικό επίπεδο και η αντιοξειδωτική ικανότητα είναι η ικανότητα του οργανισμού να διορθώσει αυτές τις βλάβες που προκύπτουν και φυσιολογικά. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία αφορά τα μιτοχόνδρια, πρόκειται για μικρά οργανίδια που βρίσκονται στο εσωτερικό των κυττάρων και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό και σε κάθε κύτταρο. Και τα αυτοάνωσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από μυτοχονδριακή δυσλειτουργία, δηλαδή αυτά τα οργανίδια δεν παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται, δυσλειτουργούν και αυτό δημιουργεί στρες στον οργανισμό που το ονομάζουμε μεταβολικό στρες, δηλαδή το σώμα ζορίζεται για μεταβολικούς λόγους. Η αποτελεσματική λοιπόν αντιμετώπιση πρέπει να αφορά τη φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το νόσημα, που μπορεί να είναι κορτιζόνη, αντιφλεγμονώδη, βιολογική παράγωση ή ανοσοκατασταλτική αγωγή με σκοπό να ελεγχθεί η βία και οξία φλεγμονή ή πολύ μεγάλη ένταση φλεγμονή. Παράλληλα όμως πρέπει να εντοπιστούν και να διορθούν οι ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που οδήγησαν στην εκδήλωση και επιδεινώνουν και την πορεία αυτών των σωμάτων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να διενεργηθούν εξειδικευμένες αναλύσεις που μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις διαταραχές. Οι ακριβείς ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές είναι δύσκολο να εντοπιστούν με τις κοινές μεθόδους μέτρησης και απαιτείται η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων. Αυτά είναι πολύ λίγα εργαστήρια στον κόσμο που να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Πρόκειται για εξετάσεις που μετρούν πολύ μικρά μόρια στον οργανισμό και γι' αυτό συχνά και αυτές οι ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς και χορηγείται μόνο η μία πλευρά που αφορά τη διακοπή της φλεγμονής χωρίς να έχουμε τα πλήρη ωφέλη που οδηγούν στην αποκατάσταση και στη βελτίωση της υγείας αυτών των ασθενών. Ειδικές εξετάσεις λοιπόν για τον εντοπισμό και την ελλείψεων των μεταβολικών διαταραχών μετρούν πολύ μικρά μόρια που ονομάζονται μεταβολίτες. Πρόκειται για τα μόρια που συμμετέχουν στις χημικές εντράσεις του οργανισμού και το σύνολο αυτών των χημικών αντιδράσεων που διατηρούν στη ζωή ονομάζεται μεταβολισμός. Οι εξετάσεις ονομάζονται μεταβολομικές αναλύσεις ή μεταβολόμικα ανάλυση και στην Ελλάδα ενεργούνται αποκλειστικά στην κλινική μας. Ανοιχνεύουμε ακρίβεια την επάρκεια ή την ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων και μεταβολικές διαταραχές που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν με κοινές εργαστηριακές εξετάσεις. Ανοιχνεύουμε το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, δηλαδή τη σχέση ω3-ω6, που είναι σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ελλείψεις σε μικροθρεπτικά, σε βιταμίνες, την παραγωγή ενέργειας στα μυτοχόνδρια όπως είδαμε πριν, την κατάσταση μικροβιακής χλωρίδας του οργανισμού, το μεταβολισμό των νευροδιαβαστών, πρόκειται για ουσίες που μεταφέρουν νευρικά σήματα στο νευρικό σύστημα αλλά και στο ορμονικό σύστημα, ρυθμίζουν δηλαδή την έκρηξη των ορμονών, στη δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών ζαχάρων, στην αντίσταση στην ινσουλίνη, που όπως είπαμε η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι από τους βασικούς παράγοντες νόσου και αυξημένα επίπεδα της ινσουλίνης επιδεινώνουν τη φλεγμονή και επιταχύνουν την καταστροφή των ιστών και των οργάνων. Η ανίγνευση λοιπόν και η διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών επιτρέπει τη βελτίωση της διαχείρισης της φλεγμονής και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αλλαγή της πορείας υγείας από μια σταθερή εικόνα επιδείνωση σε μια σταθερή βελτίωση. Αυξάνονται επίπεδα ενέργειας και αυτά είναι επίσης χαμηλά επίπεδα ενέργειας και εξάντληση, όπως είδαμε, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που συνοδεύουν τα αυτοάνωσα νοσήματα και επηρεάζουν σημαντικά και την ποιότητα ζωής, αλλά και η ίδια και την ψυχολογία των ασθενών, γιατί χαμηλά επίπεδα ενέργειας κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί και προβλήματα ή να αντιμετωπίσει καταστάσεις που είναι απαραίτητο στη ζωή. Η αποκατάσταση των ελλείψεων και της μεταβολικής ισορροπίας του οργανισμού δεν μπορούν να διορθωθούν μέσα σε διάστημα μερικών ημερών ή εβδομάδων. Απαιτούνται σημαντικά μεγαλύτερα διαστήματα και αυτό είναι μια δυσκολία επίσης. Η πορεία ασθενών όπου ανοιχνεύονται και διορθώνονται οι ελλείψεις ακολουθεί αυτή την καμπύλη. Δηλαδή το σώμα μας δεν βελτιώνει γραμμικά, δεν είναι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και λίγο καλύτερα. Ακολουθεί κάποιες διακυμάνσεις. Οι περισσότερες αλλαγές προκύπτουν στους πρώτους 6 με 8 μήνες. Η εικόνα είναι σημαντικά βελτιωμένη και σταθερή μετά από ένα έτος. Και συνολικά, για να έχουμε μια βέλτιστη μεταβολική κατάσταση, χρειάζονται γύρω στα 2,5 χρόνια. Η ομάδα μας έχει βοηθήσει τα τελευταία δεκαετία πάνω από 25.000 ασθενείς. Η πλειοψηφία αυτών αφορά αυτοάνωσα νοσήματα. Το 85% των ασθενών που ακολουθούν τις οδηγίες και την αγωγή παρατηρεί βελτίωση. Αυτά είναι που είπαμε. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για την παρουσίαση. Και τώρα όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους στο chat και να ξεκινήσει ο γιατρός να απαντάει. Μέχρι να λάβουμε τις πρώτες ερωτήσεις, να σας κάνω μία-δύο ερωτήσεις που μας έχουν αποσταλεί με τη μορφή email. Mm-hmm.
Ωραία. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πώς η δική μας παρέμβαση που βασίζεται στη χορήγηση συμπληρωμάτων και διατροφής, όπως αναφέρατε, ποια είναι η σχέση της με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής που κάνει τυχόν ο ασθενής για το νόσημά του. Δηλαδή, πώς παρεμβαίνουμε εμείς σε σχέση με αυτό. Ο ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει την φαρμακευτική του αγωγή, η οποία ρυθμίζεται από τον ειδικό γιατρό που τον παρακολουθεί ανάλογα με την νόσο που έχει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, παρακολουθείται από τον ρευματολόγο. Αν έχει νόσο του χασιμό, τον παρακολουθείται από τον ενδοκρινολόγο. Αν έχει ελκώδη κολίτιδα, από τον γαστρολόγο κ.ο.κ. Η φαρμακευτική λοιπόν αγωγή συνεχίζει να λαμβάνεται με βάση τις οδηγίες του ειδικού γιατρού. Και η ειδική μας αγωγή που στοχεύει στην διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών που εμποδίζουν τον ασθενή να βελτιώσει την υγεία του, όχι απλά να διαχειριστεί τη φλεγμονή, παρακολουθείται από τη δική μας ομάδα. Ωραία. Και γίνεται παράλληλα με την αγωγή που λαμβάνει. Ωραία, πολύ ωραία. Και ποια, η δεύτερη ερώτηση είναι ποια είναι η χρονική διάρκεια της παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια της παρακολούθησης είναι 2,5 έτη συνολικά. Οι περισσότερες αλλαγές, όπως είπα, προκύπτουν στους πρώτους 8 μήνες περίπου, όπου το σώμα μέσα από διαφορετικές διακυμάνσεις, όπως δείξαμε εδώ σε αυτήν την εικόνα, προχωράει σε μια σταδιακή βελτίωση αντί να έχει την ανάποδη πορεία, δηλαδή αυτές οι διακυμάνσεις ούτως ή άλλως βιώνονται από τους ασθενείς που έχουν αυτοάνωση, από τις βιώνουν ως εξάρσεις και υφέσεις της νόσου, αλλά αυτά σταδιακά υποφυσιολογικοί υπό τις συνήθεις συνθήκες οδηγούν σε επιδείνωση της υγείας. Εδώ δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πολλαπλές παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, γιατί οι ελλείψεις του οργανισμού είναι πολλαπλές. Είναι όλα αυτά τα σημεία που είπαμε, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν πρόβλημα. Οπότε και γι' αυτό και συνήθως η λήψη μεμονωμένων συμπληρωμάτων δεν έχουν κλινικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, η τυχαία λήψη χωρίς τη διενέργεια εκστάσεων. Το σώμα μας για να λειτουργήσει χρειάζεται 160 περίπου θρεπτικά συστατικά, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα, προβιωτικά, λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα. Η μεμονωμένη τους λήψη δεν έχει κάποιο κλινικό σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο και το αυτοκίνητό μας τα έχει όλα, δεν έχει ρόδες. Ή δεν έχει τιμόνι, ή δεν έχει βενζίνη, ό,τι και να λείπει, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να επιτελέσει την εργασία του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το σώμα. Το σώμα όμως δεν είναι ότι δυσλειτουργεί άμεσα. Χρησιμοποιεί εναλλακτικά μεταβολικά μονοπάτια. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν παράγεται επαρκή ενέργεια, όπως είπαμε, στα μετοχόνδρια, το σώμα χρησιμοποιεί αδραναλίνη. Αλλά η αδραναλίνη είναι εναλλακτικό μεταβολικό μονοπάτι που, αν συνεχίσει μακροχρόνια, θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία, θα ανεβάσει την πίεση, θα επηρεάσει τον ύπνο, θα κάνει ταχυκαρδίες, εφιδρώσεις, θα επηρεάσει τη διάθεση του ασθενούς, θα επηρεάσει και τη λειτουργία άλλων νοσημάτων, όπως είναι ο θυρεοειδής, η καρδιά κτλ. Οπότε, η εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας του οργανισμού, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά, στα αλήθεια είναι η νόσος. Είναι η χρόνια νόσος, δηλώνει το καθένα με διαφορετικό τρόπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν νοσήματα. Αρχικά για το θηλακικό λιχίνα, είναι ένα νόσημα και, ποια, και έχουμε μία ερώτηση για το αν μπορούμε να βοηθήσουμε και ποια είναι τη θεραπεία. Ναι, ένα νόσημα μπορούμε να βοηθήσουμε, επειδή χαρακτηρίζεται από ουλώδη, δημιουργία ουλώδη ιστού. Ο ουλώδη ιστός είναι δύσκολο να αναστραφεί, οπότε όσο πιο πρώιμη είναι η παρέμβαση σε αυτή την περίπτωση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Για το επόμενο νόσημα που έχουμε λάβει, ερώτηση είναι η σκλήνηση κατά πλάκας και αν αυτή μπορεί να ανασταλεί. Αυτή μπορεί να ανασταλεί η εξέλιξη της πορείας στην νόσου. Δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Το νευρικό σύστημα είναι ένα ιστός το οποίο δεν μπορεί να αναπλαθεί, δεν μπορεί να φτιάξει νέα κύτταρα. Μπορούμε όμως να, με την εμπειρία που έχουμε σε πολλά εκατοντάδες περιστατικά, μπορεί και παραπάνω και χιλιάδες, μπορούμε να σταματήσουμε τη νόσο εκεί που τη βρισκούμε. Πολύ ωραία. Για την οστεοαρθρίτιδα έχουμε επίσης ένα ερώτημα. Αν ανήκει στα αυτοάνωσα νοσήματα και ποια είναι η αντιμετώπιση της. Γενικά, σαν όρος, η οστεοαρθρίτιδα δεν ανήκει. Δεν θεωρείται αυτοάνωσο, θεωρείται ένα χρόνιο νόσημα. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι η χρόνια φλεγμονή που χαρακτηρίζει την οστεοαρθρίτιδα εμπεριέχει ένα βαθμό αυτοανοσίας.
Δηλαδή έχουμε μία έκθεση του συντηρητικού ιστού των αρθρώσεων στην κυκλοφορία που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και αυτό προκαλεί την παραγωγή κάποιων αυτοαντισωμάτων που προάγουν και επιδεινώνουν τη χρόνια φλεγμονή. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, ειδικά όταν είναι πρώιμα. Αν οι αρθρώσεις έχουν καταστραφεί πλήρως, είναι περιορισμένη η δυνατότητα παρέμβασης. Αλλά σε σχετικά πρώιμες πλήρης καταστροφή των αρθρώσεων, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση αφορά οστικό είδημα ισχύου και αν είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ναι, έχουμε περιστατικά. Έχουν πολύ καλή πορεία. Ωραία. Το επόμενο νόσημα είναι η μικροσκοπική πολυαγγείητιδα με προσβολή των νεφρών. Ναι, αυτό εξαρτάται από τη βλάβη, γιατί και επίσης το νεφρό είναι ένα όργανο το οποίο δυστυχώς αν καταστραφούν οι νεφρώνες δεν αναπλάθονται, οπότε η πρώιμη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Το επόμενο ερώτημα αφορά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ένα από τα νοσήματα που έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Χαρακτηρίζεται, είναι χαρακτηριστική η χρόνια φλεγμονή. Χρειάζεται χρόνια για να καταστραφούν οι αρθρώσεις, οπότε και εδώ όσο πιο πρώιμη γίνει η παρέμβαση τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά συνήθως εφόσον δεν έχει γίνει πραγματικά διαταραχή της ανατομικής συνέχειας των αρθρώσεων, δηλαδή δεν έχουμε υποστεί έντονες βλάβες που να έχουν αλλοιώσει δηλαδή, τη δομή των αρθρώσεων σε βάθος, οι ασθενείς έχουν μια εξαιρετική πορεία. Οι ασθενείς με νομιαλγία. Οι ασθενείς με νομιαλγία είναι ίσως τα νοσήματα που δεν έχουμε αρκετά περιστατικά που έχουν βελτίωση, αλλά εδώ καταρχήν η νομιαλγία δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως αυτοάνοσο. Είναι ένα χρόνιο νόσημα όπου υπάρχει πόνος. Πιθανολογείται, επειδή δεν υπάρχει χρόνια φλεγμονή, δεν ξέρουμε αν υπάρχει και βλάβη. Οπότε πιθανολογείται μια δυσλειτουργία σε επίπεδο αντίληψης του πόνου και έχουμε αρκετές περιπτώσεις που έχουν βοηθηθεί, αλλά δεν έχουμε τα ίδια ποσοστά βελτίωσης που έχουμε με τα υπόλοιπα. Ενώ στα άλλα νοσήματα μιλάμε για 85%, στην ομοιαλγία μιλάμε για 40-50%. Και χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και περισσότερη προσπάθεια από τα άτομα να ακολουθήσουν ακριβώς τις οδηγίες, να έχουν υπομονή. Εδώ μιλάμε για ένα χρόνο που έχουμε σημαντικά στα περισσότερα αυτοάνοσα μια σημαντικά βελτιωμένη και σταθερή κατάσταση. Στην ομοιαλγία μπορεί να χρειαστούν 2 έτη για να φτάσουμε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά το σκληρόδερμα. Και το σκληρόδερμα είναι ένα νόσημα που έχουμε επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα, πάλι όσο πιο νωρίς, γιατί και επίσης αυτό χαρακτηρίζεται από ουλές. Ουλώδης τόσο δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί, αλλά πρώιμες παρεμβάσεις έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, εξαιρετική πορεία. Ωραία. Άλλο ένα ερώτημα, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Η αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα μας γράφει μια συμμετέχουσα ότι διαγνώστηκε με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και κάνει ενέσεις βιολογικού παράγοντα και για ένα μήνα κορτιζόνη μισό χαπμεντρόλ. Θα ήθελε να αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Στην αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα η χρήση των βιολογικών παραγόντων τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Και στην εμπειρία που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με αγγυλοποιητική. Παράλληλα, η λήψη βιολογικού παράγοντα μαζί με τη δική μας αγωγή μειώνει και τις παρενέργειες από το βιολογικό παράγοντα. Έχουμε πολύ καλή ανοχή και βελτιώνει και την πορεία γενικότερα. Οπότε γίνεται εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο, η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής παράλληλα με τη δική μας αγωγή βελτιώνει σημαντικά την πορεία και μειώνει τις παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή. Πολύ ωραία. Για τη θυρεοειδή Χασιμότο έχουμε επίσης ερωτήματα για το αν μπορούμε να βοηθήσουμε και με ποιο τρόπο. Η θυρεοειδή Χασιμότο είναι το κατεξοχήν αυτοάνοσο νόσημα. Η πλειοψηφία των αυτοάνοσων νοσημάτων, των ασθενών που έχουν αυτοάνοσο νόσημα έχουν θυρεοειδή Χασιμότο ή πολλές φορές τα άτομα που έχουν θυρεοειδή έχουν και άλλο αυτοάνοσο, δηλαδή ξεκινάει η εκδήλωση της αυτοανοσίας μέσα από την θυρεοειδή μέσα από τη Χασιμότο και σε ένα σημαντικό ποσοστό στην πορεία εκδηλώνεται και ένα και άλλο αυτοάνοσο, δεύτερο αυτοάνοσο, γιατί οι μηχανισμοί ανάπτυξης των αυτοάνοσων είναι κοινοί. Η νόση του Χασιμότο, πέρα ότι είναι αυτοάνοσο, έχει και πολύ σημαντικό μεταβολικό υπόβαθρο.
Έχουμε εξαιρετική πορεία σε αυτούς τους ασθενείς. Τα περισσότερα από τα συμπτώματα που προσπαθούν να λύσουν θεωρούν ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του θυρεοειδή και μόνο, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορούν μεταβολικές διαταραχές όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η διαταραχή του μικροβιώματος. Αυτοί οι ασθενείς έχουν κούραση, έχουν δυσκολία να ελέγξουν το σωματικό τους βάρος, έχουν διαταραχές με το γαστρικό, έντονη δυσκολιότητα ή φουσκώματα που επηρεάζουν πάρα πολύ, έχουν μυαλγίες, χαμηλά επίπεδα ενέργειας που δεν τους επιτρέπει ούτε να κάνουν άσκηση που θα βελτίωνε την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά ούτε και να χάσουν λόγω της αντίστασης, δεν μπορούν να χάσουν εύκολα και σωματικό βάρος. Οπότε μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο που ακόμα και όταν λάβουν φαρμακευτική αγωγή είναι πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ανταποκρίνεται και δεν βελτιώνει την εικόνα. Σε αυτά τα περιστατικά λοιπόν, επειδή το μεταβολικό υπόβαθρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το επόμενο ερώτημα αφορά τη Λεύκη και αν μπορούμε να βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο νόσημα. Η Λεύκη είναι ένα νόσημα που μπορούμε να, πάλι να το σταματήσουμε εκεί που το βρίσκουμε. Είναι ένα από τα δερματολογικά νοσήματα που έχουν πολύ έντονο ψυχογενές παράγοντα, δηλαδή είναι 50% η αιτιολογία και ψυχογενής. Ενώ, όπως είπα, στα άλλα νοσήματα, στα περισσότερα το στρες, το ψυχογενές λειτουργεί ως μηχανισμός πυροδότησης. Στη Λεύκη είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι το 50%, οπότε θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει διαχείριση του στρες πέρα από το μεταβολικό κομμάτι. Πολύ ωραία. Μετά, το επόμενο ερώτημα αφορά την ενδομητρίωση και εάν μπορούμε να βοηθήσουμε και να σταματήσει η πορεία της νόσου. Ναι, πρόκειται για μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο. Έχει και αυτή μεταβολικό υπόβαθρο σημαντικό και έχουμε πολλά περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα επίσης. Λοιπόν, οι ασθενείς με νόσο του Κρόν και με αφορμή αυτήν την ερώτηση έχουμε άλλη μια ερώτηση για την νόσο του Κρόν. Αν θέλετε να μας το απαντήσετε συνδυαστικά, πώς μπορούν τα σκευάσματα να βοηθήσουν άτομα με νόσο του Κρόν που έχουν δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών που προκαλείται από την νόσο. Οπότε αν θέλετε γι' αυτό και με αφορμή αυτό να μας πείτε γενικά... Η ίδια η νόσος οδηγεί και οφείλεται σε αλλίωση του μικροβιώματος, αλλά και οδηγεί σε περαιτέρω αλλίωση της λειτουργίας του γαστρικού λόγω της χρόνης φλεγμονής που τη χαρακτηρίζει. Οπότε, ενώ ξεκινάει με λήψη και μεταβολικές διαταραχές, αυτές επιδεινώνονται ραγδαία τόσο από τη φαρμακευτική αγωγή, τόσο και από τη δυσλειτουργία του εντέρου. Σε αυτά τα νοσήματα είναι επιτακτική η βοήθειά μας, δηλαδή θα πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις και να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες και διατροφής και συμπληρωμάτων για να μπορέσει να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και να ελεγχθεί καλύτερα η φλεγμονία, αλλά και να αποκατασταθεί και αυτή η χρόνια καχυξία που οδηγούνται τα άτομα λόγω της νόσου και της φαρμακευτικής αγωγής. Το επόμενο ερώτημα αφορά το αιμαγγείωμα ύπατος, αν αποτελεί αυτό άνοσο και αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Τα αιμαγγείωματα είναι ένα συχνό έβριμα. Το ύπαρο δεν είναι νόσος, συνήθως είναι συγγενές, δηλαδή δεν θεωρείται καν παθολογία. Είναι πολύ συχνά έβριματα. Στην περίπτωση που υπάρχει αυτοάνωση υπατήτιδα. Ναι, στην αυτοάνωση υπατήτιδα είναι ένα αυτοάνωση νόσημα το οποίο έχει χρόνια φλεγμονή στο ΥΠΑ. Μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια λήψη φαρμακευτικής αγωγής όπου κάποιος κάνει μια υπεραντίδραση σε αντιβιωτικά συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό. Παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή επίσης ναι, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα γιατί το ΥΠΑ είναι και ένα όργανο που έχει εξαιρετική ικανότητα ανάπλασης. Ωραία. Έχουμε μία ερώτηση που αφορά και τους νεφρούς. Αν υπάρχει περιθώριο ανάπλασης του συγκεκριμένου οργάνου και αν είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Οι νεφροί, δυστυχώς, δεν υπάρχει περιθώριο ανάπλασης των νεφρών. Αυτό που συμβαίνει όταν έχουμε έκπτωση στις νεφρικές λειτουργίες είναι να καθυστερήσουμε την καθοδική πορεία της νεφρικής λειτουργίας. Ωραία. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι επίσης ένα νόσημα για το οποίο έχουμε ερωτηθεί αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι ένα πολύ κοινό νόσημα. Έχουν πάρα πολλά περιστατικά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω του χαρακτήρα της φλεγμονής, εφόσον είναι χρόνια και αν έχει πλήξει τους νεφρούς, εδώ μπορεί να έχουμε αναστροφή. Βέβαια,
εάν είναι μεγάλης διάρκειας και έχει αλλοιωθεί η νεφρική λειτουργία σε μεγάλο βαθμό, όπως είπα, μπορούμε απλά να καθυστερήσουμε την εξέλιξη. Αλλά ειδικά σε πρώιμα στάδια μπορεί να αναστραφεί πλήρως. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτά τα περιστατικά. Σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ατοπική δερματίτιδα, αν μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από την προσέγγιση μας και με ποιο τρόπο? Ναι, και ατοπική δερματίτιδα είναι ένα νόσημα που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί αφορά ένα όργανο του δέρμα που έχει πολύ μεγάλη ικανότητα ανάπλασης και ταχεία και αποτελεσματική. Συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του γαστρικού. Γι' αυτό ονομάζεται και ατοπική, για το σημείο που γίνεται. Πρόκειται στα αλήθεια για ένα νόσημα που έχει τη συμβολή των νοσοποιητικού. Υπάρχει μια δυσλειτουργία του νοσοποιητικού, αλλά αυτή η δυσλειτουργία αφορά ένα είδος αλλεργικής αντίδρασης που ονομάζεται ατοπική, γιατί το σημείο επαφής με τον αλλεργιογόνο είναι διαφορετικό με το σημείο που γίνεται η εκδήλωση της νόσου, σε διαφορετικό τόπο. Οπότε η επαφή με τον αλλεργιογόνο γίνεται στο γαστρικό και η εκδήλωση της νόσου γίνεται στο δέρμα. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ. Η επόμενη ερώτηση αφορά το αλλεργικό βροχικό άσθημα και αν μπορεί να βοηθηθεί ένας ασθενής χωρίς να συνεχίζει τα εισπνεώμενα σπρέι και τα βροχοδιασταλτικά χάπια. Δηλαδή, ναι, μόνο μέσα από την δοκιμή προσέγγιση. Νόσημα, αφού μιλάμε για αλλεργικό άσθημα, ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα, η ανταπόκριση επίσης είναι πολύ καλή. Μειώνεται σημαντικά η ανάγκη χρήσης και σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται κιόλας. Ή μπορεί να χρειαστεί μια φορά το χρόνο για λίγες μέρες, αν κάποιος έχει μια ιού σε ένα κρύο. Τώρα για ασθενείς που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, έχουμε ερωτηθεί αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και συγκεκριμένα έχουμε και μια ερώτηση που αφορά δερματικά σημάδια που εμφανίζονται και αν αυτά συνδέονται με την ύπαρξη αντίσταση στην ινσουλίνη. Πράγματι, η αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζει τη λειτουργία όλου του οργανισμού και ένα από τα σημεία που συνδέονται με την ινσουλίνη είναι εμφάνιση μελασμάτων, αλλά επίσης και tags, δηλαδή κάποια θυλώματα που βγαίνουν και στην περιοχή του λαιμού ή στον κορμό, που συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι ένα βασικό μεταβολικό πρόβλημα της λειτουργίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής και με τη διατροφή και λήψη του οργανισμού που επηρεάζουν και τη δράση της ινσουλίνης και θα πρέπει να λύνεται με παρεμβάσεις, ιατρικές παρεμβάσεις και στον τρόπο ζωής και στη διατροφή και στη διόρθωση των ελλείψεων, όπου με αυτόν τον τρόπο έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και αν, με ποιο τρόπο? Ναι, το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου συνδέεται άμεσα με το μικροβίωμα του εντέρου, τη διαχείριση φλεγμονής στο μυλογόνο του εντέρου και με τη διατροφή. Ναι, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Χρειάζεται χρόνο βέβαια και υπομονή και θα πρέπει κάποιος να μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες και διατροφή και να, αν το κάνει αυτό, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Ένας ασθενής ο οποίος έχει αρθρίτιδα και του χορηγείται μεθοτρεξάτη, μπορεί να τη διακόψει ή θα πρέπει να συνεχίσει να τη λαμβάνει? Φαντάζομαι εννοεί αν ακολουθήσει τη δική μας προσέγγιση. Θα πρέπει να συνεχίσει να τη λαμβάνει. Πολύ συχνά βέβαια, επειδή βελτιώνεται η πορεία μετά, είναι στα 2 με 3 χρόνια, όπου έχει φτάσει και στη βέλτιστη κατάσταση, οι ίδιοι δερματολόγοι σταδιακά μειώνουν και διακόπτουν την φαρμακευτική αγωγή, γιατί βλέπουν τη βελτίωση της πορείας του ασθενούς. Έχουμε μία ερώτηση που αφορά την μεικτή νόσο συνδετικού ιστού και αν είναι ένα νόσημα το οποίο έχουμε ασθενείς παρόμοιους που παρακολουθούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι, ναι. Γενικά τα αυτοάνωσα παλιότερα ονομαζόντουσαν και νοσήματα του συνδετικού ιστού, γιατί αφορούν το κολαγόνο και το που είναι ο ιστός που στηρίζει όλα τα όργανα. Ναι, έχουμε πολλούς ασθενείς και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει διαγνωστεί με λιχίνα απλό, τώρα αυτό, και ειριδοκυκλίτιδα. Ειριδοκυκλίτιδα, ναι. Κυκλίτιδα, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Είναι φλεγμονή στον οφθαλμό, ναι. Οφθαλμό. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι, φυσικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Πολύ ωραία.
Δώστε μου λίγο χρόνο να δω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις που αφορούν νοσήματα και μετά θα περάσουμε σε άλλες κατηγορίες ερωτήσεων. Γενικά είναι 160 περίπου τα φθάνωσα. Πρέπει να έχουμε αναφερθεί σε καμία 70, οπότε μετράμε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δώσουμε το χώρο στους συμμετέχοντες να θέσουν το ερώτημά. Φυσικά, τους. Δεν γιατί είναι μια μοναδική αλλά, ευκαιρία με να εντυπωσιάζει πάρουν και μια εμένα απάντηση. η γκάμα των... Ναι. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν μια απάντηση από εσάς σε πραγματικό χρόνο που είναι, θεωρώ, Φυσικά. Ανοιχτή. Περνάμε λοιπόν στους ασθενείς που είναι διαβητικοί με νευροπάθεια. Τώρα θα το προφέρω αν είναι λάθος. Περιφερική νευροπάθεια. Νευροπάθεια Σάρκοτ. Σαρκό, ναι. Και αυτό επειδή αφορά νευρικό ιστό, όσο πιο πρωίμα παρεύουμε, τόσο καλύτερα. Βέβαια, είχαμε κάποιες περιπτώσεις όπου είχαμε και αναστροφή της νευροπάθειας. Πιθανόν να μην είχε, σε αυτές τις περιπτώσεις να μην είχαμε πλήρη καταστροφή του νεύρου, να είχαμε δυσλειτουργία και πόνο. Πάντως, ναι, όσο πιο πρωίμα παρεύουμε, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση της οφθαλμικής μυασθένειας. Α, και εκεί έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, παράλληλα βέβαια με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν. Παλιότερα ήταν μια νόσο που είχε πολύ βαριά πορεία, τώρα και οι νέες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παράλληλα με τη δική μας αγωγή έχουν πολύ καλό ήθη, πολύ καλή πορεία και πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Ωραία, έχουμε πει και για το λύκο, για το άσθημα. Η περίπτωση του αυτοάνωσου διαβήτη τύπου Λάντα. Ναι, και αυτό είναι ένα νόσημα που έχει πολύ σημαντικό μεταβολικό υπόβαθρο και θα πρέπει, εφόσον χρειάζεται εξωγενής χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή ινσουλίνης, θα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Αλλά συνοδεύεται από μεταβολικές διαταραχές που κάνουν η ίδια αντίσταση στην ινσουλίνη, προκαλεί και αυξάνει τις φλεγμονές και αυξάνει και τις επιπλοκές μακροπρόθεσμα, γιατί αυτό εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και νεαρά άτομα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η διόρθωση αυτών των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών για να μην έχουμε και επιπλοκές κατά την υπόλοιπη διάρκεια ζωής. Πολύ ωραία. Και όσον αφορά τη δερματομοιοσύτητα σε βρέφος. Και δερματομοιοσύτητα, επειδή αφορά κυρίως δερματικό ιστό και μια φλεγμονή που μπορεί να έχει καλή πορεία για αυτή. Ειδικά στα παιδιά και στα βρέφη. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα γιατί πρόκειται για οργανισμούς που η ικανότητα ανάπλασης είναι ενεργή ακόμα και σε ιστούς που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι εφικτή η επούλωση. Οπότε είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Και τέλος, ό,τι αφορά τις αγκιήτιδες και τα υπεριονοσυνοφιλικά σύνδρομα, αν μπορούν μέσα από τη δική μας προσέγγιση να αναστραφούν. Ναι, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, έχουμε αρκετή εμπειρία σε αυτό το θέμα, έχουν καλή πορεία. Παράλληλα με την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, είχαμε και περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολες. Είχαμε μια ερευνήτρια από το Καποδιστριακό που είχε έρθει σχετικά πρόσφατα και είχε αυτό το νόσημα που δεν ανταποκρινόταν πλέον στις φαρμακευτικές αγωγές, στην κορτιζόνη, στα αντισταμινικά. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ η ποιότητα ζωής της και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα που μετά από ένα έτος παρακολούθησης δεν χρειάζονταν πια να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, είχε πολύ σπάνιες εξάρσεις και είχε εξαιρετική πορεία. Ωραία. Τώρα, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το στρες και τη στεναχώρια και πώς αυτή μπορεί να πυροδοτήσει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Και ποιος είναι ο ρόλος της κληρονομικότητας. Ωραία, η κληρονομικότητα έχει ένα ποσοστό ανάλογα με την νόσο που κυμαίνεται από 15 μέχρι 25% και αφορά την προδιάθεση να εκδηλώσουμε μια νόσο. Η προδιάθεση δεν σημαίνει ότι κληρονομούμε την νόσο. Κληρονομούμε μια ευαισθησία, όπως για παράδειγμα ένα άτομο που έχει ανοιχτό δέρμα, αν εκτεθεί στον ήλιο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ή καίγεται πολύ πιο εύκολα να κάνει ερήθημα από κάποιον που έχει ένα σκούρο δέρμα. Αυτή είναι η προδιάθεση για να καεί όμως, πρέπει να βγει στον ήλιο και να εκτεθεί παραπάνω από ό,τι χρειάζεται ή να μην χρησιμοποιήσει αντιλιακό. Άρα υπάρχει μια προδιάθεση για τα αυτοάνωσα που παίζει ένα ρόλο γύρω στο 15-25% ανάλογα με το όργανο και το νόσημα και το άτομο, αλλά το υπόλοιπο 75% αφορά τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τη ελλείψη του οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες είναι παράγοντες που είναι μεταβλητοί. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, όταν υπάρχει μια
προδιάθεση και έχουμε και σημαντικές μεταβολικές διαταραχές, έρχεται ένα περιστατικό στρες που λειτουργεί σαν μηχανισμός πυροδότησης. Δηλαδή, το άτομο έχει την προδιάθεση, έχει τεράστιες μεταβολικές διαταραχές και ελλείψεις που έχουν συρρευτεί σε διάστημα ετών και ξαφνικά έρχεται και μια στιγμή στρες ψυχογενής που δεν μπορεί κάποιος να αποφύγει, ούτε μπορούν τα πράγματα να είναι τέλεια στη ζωή, να έχουμε πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος. Και αυτό λειτουργεί ως μηχανισμός πυροδότησης και που είναι σαν κάποιος να έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού και έρχεται το στρες και του δίνει το τελευταία όθηση να πέσει στο γκρεμό. Πολλοί ασθενείς όμως βιώνουν, αντιλαμβάνονται ότι είναι το στρες ο παράγοντας που το προκάλεσε, γιατί η εξέλιξη των μεταβολικών διαταραχών και των ελλείψεων έχει εξελιχθεί μέσα σε πολλά χρόνια και το στρες είναι αυτό που έφερε στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια νοσήματα, κάποια δραματικά κυρίως, όπως είναι η λεύκη που έλεγα πριν, η ψωρίαση, που έχουν ένα πολύ σημαντικό, έχουν και μεταβολικό και ψυχογενές κομμάτι. Στα δραματικά νοσήματα συγκεκριμένα, λεύκη και ψωρίαση και το ψυχογενές κομμάτι. Αλλά όταν το μεταβολικό διαχειρίζεται, στη λεύκη μεν σταματάμε την πρόοδο, την επιδείνωση της νους, είναι στην ψωρίαση, ακόμα και όταν έχουμε ψυχογενή, υπάρχουν εξάρσεις, αλλά είναι πολύ μικρότερης έντασης και διάρκειας οι δραματικές βλάβες. Πολύ ωραία. Τώρα, η επόμενη ερώτηση σχετίζεται με τα φυτικά προϊόντα, παραδείγματος χάρη την πιπερόριζα, τον κουρκουμά, που διαφημίζονται στο διαδίκτυο σαν αντιφλεγμονώδη. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτά και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν έναν ασθενή? Τα φυτικά προϊόντα μπορούν να έχουν μια φαρμακευτική δράση. Παρόλα αυτά όμως, η λήψη ενός φαρμακευτικού προϊόντος, όπως είπαμε πριν, μπορεί μόνο περιορισμένα να προκαλέσει μια διακοπή της φλεγμονής. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν λήψεις και μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν σε δυσλειτουργία, είναι σαν ένα αυτοκίνητο να μην έχει βενζίνη, να μην έχει τα συστατικά δηλαδή για να λειτουργήσει, να μην έχει λάδι, να μην έχει μπουζί. Συγγνώμη για το παράδειγμα του αυτοκίνητου, αλλά είναι κάτι που είναι πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό. Και τα φυτικά λειτουργούν σαν τα φάρμακα σε πολύ πιο ήπιο τρόπο, αλλά δεν λύνουν ούτε τις ελλείψεις, ούτε τις μεταβολικές διαταραχές και η αποτελεσματικότητά τους είναι πολύ περιορισμένη. Ή μπορεί να είναι στην αρχή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μετά, εφόσον δεν διορθωθούν τα προβλήματα, θα εμφανιστούν και πάλι. Η γυμναστική, μας έχουν ρωτήσει πολλοί συμμετέχοντες, παίζει ρόλο στην αντιμετώπιση ενός αυτόνους νοσήματος, μπορεί να βοηθήσει? Η φυσική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, βοηθάει πάρα πολύ στην φυσιολογική μεταβολική λειτουργία, αλλά δεν είναι από μόνη της. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος που κάνει έντονη φυσική δραστηριότητα δημιουργεί παραπάνω ανάγκη στον οργανισμό, που αν δεν καλυφθούν, μπορεί να επιδεινώσει μια κατάσταση. Ή πολύ συχνά τα άτομα που έχουν αυτοάνοσο έχουν κόπωση, δεν έχουν ενέργεια, οπότε δεν μπορούν να κάνουν καν φυσική δραστηριότητα. Εφόσον λοιπόν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν σε αυτή την κόπωση και στα χαμηλά επίπεδα ενέργειας, το άτομο δεν είναι σε θέση καν ή δεν έχει το στένος για να κάνει φυσική δραστηριότητα και να έχει βελτίωση. Καθώς βελτιώνονται τα επίπεδα ενέργειας, βελτιώνεται η διάθεση, η όρεξη, μπορεί κάποιος πολύ πιο εύκολα να κάνει φυσική δραστηριότητα χωρίς να πιεστεί ή χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον ανάγκη στον οργανισμό του και αυτό να λειτουργήσει θεραπευτικά. Θα πρέπει να γίνουν όμως τα πλαίσια μια συνολικά αντιμετώπισης της μεταβολικής κατάστασης του οργανισμού. Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε ξανά με ποιο τρόπο γίνεται η θεραπεία, με διατροφή, με συμπληρώματα και πώς ακριβώς γίνεται? Ναι, φυσικά. Αυτό που γίνεται λήψη δειγμάτων, αίματος και ούρων. Διενεργούνται ειδικές εξετάσεις που μετράμε μικρά μόρια που συμμετέχουν στις χημικές εντράσεις του οργανισμού. Βλέπουμε τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί. Οπότε, μετρώντας βασικά σημεία κλειδιά στο μεταβολισμό, που μεταβολισμός είναι το σύνολο χημικών εντράσεων, μας διατηρούν στη ζωή. Δεν χρειάζεται να μετρήσουμε όλες τις χημικές εντράσεις. Μετράμε κάποια σημεία που λειτουργούν σαν δείχτες, σαν μάρκες και μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι λείπει ή τι είναι παραπάνω. Εντοπίζοντας λοιπόν αυτές τις λειτουργίες, παρεμβαίνουμε μέσα από τη διατροφή, μέσα από τη χορήγηση συμπληρωμάτων και μέσα από οδηγίες που βοηθούν τον οργανισμό και το άτομο να αρχίσει να αλλάξει την πορεία της υγείας προς το καλύτερο. Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζεται χρόνος και γι' αυτό το σύνολο της αγωγής έχει μια διάρκεια 2,5 ετών. Σε αυτό το διάστημα συνήθως κάνουμε 5 φορές εξετάσεις,
Οι τρεις από αυτές γίνονται στην αρχή και γίνονται στο τετράμινο και μετά στο οκτάμινο, που εκεί συμβαίνουν περισσότερες αλλαγές στον οργανισμό, και μετά πάμε στους 8 μήνες και στους 12. Και μετά, εφόσον το άτομο έχει βρεθεί σε μια ιδανική κατάσταση υγείας, μπορεί να κάνουμε περιοδικούς επανελέγχους μια φορά το χρόνο ή τη διετία, ανάλογα με την κατάσταση υγείας του ατόμου. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και για τη διατροφή κάποιες ερωτήσεις, αν μπορεί να βοηθήσει και αν σε κάθε αυτοάνοσο αντιστοιχεί και μια διαφορετική διατροφή που πρέπει να ακολουθεί κάποιος ασθενής. Η διατροφή είναι κεντρικό κομμάτι, γιατί μέσα από τη διατροφή παίρνουμε τα συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας για να λειτουργήσει. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που βλέπουμε είναι πολλά ψευδή δεδομένα που κυκλοφορούν για διατροφή. Υπάρχουν χιλιάδες διατροφές, προτάσεις. Κάθε οργανισμός βέβαια έχει δικές του διαφορετικές ανάγκες. Όχι ίσως τόσο, βέβαια και το κάθε νόσημα, όπως λέγαμε προηγουμένως για την νόσο του Κρόνου, την ελκώδη κολίτιδα ή αυτοάνοσο που αφορούν το γαστρικό το ίδιο. Αλλά κάθε ασθενής θέλει μια διαφορετική διατροφή, έχει διαφορετικές ελλείψεις, διαφορετικές ανάγκες ή διαφορετική ταχύτητα εισαγωγής διαφορετικών τροφών. Κάθε τροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά και η διατροφή πρέπει να συνοδεύεται από συμπλήρωση. Μόνη της διατροφή δεν μπορεί να καλύψει ελλείμματα του παρελθόντος, ούτε μπορεί ένα άτομο να φάει 10-20 φορές μεγαλύτερη ποσότητα τροφής για να καλύψει τις ανάγκες που χρειάζονται για να ελέγξει τη φλεγμονή ή τις βλάβες. Οπότε θα πρέπει να γίνεται παράλληλα και διατροφή και συμπλήρωση για να βοηθήσουμε τον οργανισμό να ανακάμψει. Πολύ ωραία. Μια άλλη συμμετέχουσα ρωτά αν είναι σωστό να παίρνουμε βιταμίνες κατά διαστήματα ώστε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας και να τον προφυλάξουμε από νοσήματα. Δηλαδή, αν η προσέγγιση μας μπορεί να δράσει και προληπτικά στην εμφάνιση κάποιες αυτοάνωσης διαταραχής. Ναι, μπορεί να δράσει προληπτικά γιατί εντοπίζουμε μεταβολικές διαταραχές ανεξάρτητα αν κάποιος έχει εκδηλώσει νόσο ή όχι. Ένα 20% των περιστατικών που έρχονται σε εμάς έρχονται προληπτικά, έχουν εξαιρετική πορεία, δεν είναι ανάγκη να περιμένει κάποιος να εκδηλωθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος νιώθει ότι έχει χαμηλά επίπεδα ενέργειας, ότι δυσκολεύεται να ελέγξει το βάρος του, ότι δεν κοιμάται καλά, ότι έχει δυσκολία με το γαστρικό του, ότι έχει διάχυτους μυϊκούς πόνους που δεν εξηγούνται, δεν είναι ανάγκη να περιμένει αυτά να εκδηλωθούν ως νόσους για να έρθει σε εμάς. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις ελλείψεις του οργανισμού του, τις μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν σε αυτά τα μη ιδανική λειτουργία και να βελτιώσει την υγεία του. Οπότε, αντί να έχει μια σταδιακή επιδείνωση και να περιμένει αυτό να γίνει διάγνωση νόσου, να μπει σε μια σταδιακή βελτίωση. Πολύ ωραία. Τα συμπληρώματα, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά συμπληρώματα, ίσως μια πολυβιταμίνη και βιταμίνη D, να είναι κάτι που να παίρνουν όλοι. Θα πρέπει η πολυβιταμίνη όμως να μην περιέχει εκδοχά χημικά, να μην έχει τιτάνιο, να μην έχει αλουμίνιο, να μην έχει τάλκ, να μην έχει ενισχυτικά γεύση, να μην έχει χρώματα κτλ. Ούτως ώστε να είναι σαν τροφή και να μπορεί με ασφάλεια κάποιος να την πάρει χωρίς να χρειάζεται να τη διακόπτει και να έχει κάποιος ουσιαστικά αποτελέσμα. Έχουμε μια σχετική ερώτηση για τα συμπληρώματα, η οποία είναι αν τα εισάγουμε, αν τα διαθέτουμε εμείς, αν είναι αυτά που κυκλοφορούν στα φαρμακεία, και με αφορμή αυτό, αν θέλετε να μας απαντήσετε και για την ασφάλεια των συμπληρωμάτων, για τη διάρκεια του προγράμματος, αν επιβαρύνεται ο οργανισμός του ασθενή, πόσο μπορεί να τα λαμβάνει, γιατί και αυτό το έχουμε δεχτεί σαν ερώτημα. Εμείς συνταγογραφούμε συμπληρώματα που υπάρχουν στην αγορά. Συνταγογραφούμε συγκεκριμένες εταιρείες που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που είπα και προηγουμένως, δηλαδή φορά θρεπτικά συστατικά. Δεν αφορά συμπληρώματα που να έχουν φαρμακευτική δράση. Είναι τροφή, είναι συμπυκνωμένη τροφή. Θα πρέπει τα συμπληρώματα αυτά να μην έχουν έκδοχα, να μην έχουν χημικά, να μην έχουν ενισχυτικά γεύση, χρώματα, αλουμίνιο, τιτάνιο, οτιδήποτε άλλο, ώστε να μπορούν να ληφθούν με ασφάλεια. Πληρώντας αυτές τις προϋποθέσεις, μιλάμε για συμπληρώματα που πραγματικά συμπληρώνουν τη διατροφή, είναι θρεπτικά συστατικά και μπορούν να λαμβάνονται με ασφάλεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στα αλήθεια, μιλάμε για συμπληρώματα που είναι πιο ασφαλή και από την τροφή την ίδια, γιατί είναι μετρημένα για βαρέα μέταλλα, για φυτοφάρμακα, για μικρόβια, για αμύγητες και μπορούν να λαμβάνονται με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Πολύ ωραία. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν κόστη, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά οι ασθενείς στη γραμματεία του ιατρείου στο 210-36-11-054 για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προγραμματισμό ραντεβού.
Και σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως, να ενημερώσω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε εξ αποστάσεως και για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, πάλι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας οι ασθενείς τηλεφωνικά για να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι έχουμε καλύψει τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων που έχουμε λάβει. Νομίζω ότι ναι. Έχουμε απαντήσει πραγματικά στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων. Φυσικά θα επανέλθουμε. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά εσάς, κύριε Τσουκαλά, για την πολύ ωραία παρουσίαση και για τις απαντήσεις σας σε όλα αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Εγώ ευχαριστώ και εσένα για το συντονισμό, αλλά και τους ακροατές για τα ερωτήματα που θέσανε. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και πολύ πλευρά. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες για την πολύ ωραία συζήτηση και την αλληλεπίδραση που είχαμε. Και φυσικά να πω ότι θα προχωρήσουμε σε περισσότερα webinar για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δική μας προσέγγιση και την αντιμετώπιση των αυτόνσων και χρόνων νοσημάτων. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να ενημερώσω, επειδή έχουμε λάβει και πολλά ερωτήματα, ότι το webinar έχει μαγνητοσκοπηθεί και θα αποσταλεί σε όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή ανεξάρτητα από το αν το παρακολούθησαν ή όχι. Και επίσης για κάποιους συμμετέχοντες που μας έχουν ρωτήσει ότι μπήκαν λίγο καθυστερημένα και έχουν κάνει ερωτήσεις για το νόσημά τους, να πω ότι έχουμε απαντήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσημάτων. Οπότε παρακολουθώντας το webinar θα δείτε όλες τις απαντήσεις και για τα νοσήματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Και ευχόμαστε καλό βράδυ. Γεια σας.